Επιστολή προς Ρωμαίους, ήττα κεφάλαιο και 12 εδάφια. 8 κεφάλαιο, Ρωμαίους επιστολή, 8 κεφάλαιο και 12 εδάφια. Επιστολή προς Ρωμαίους, 8, 12, ήττα 12, σελίδα 999. Άρα λοιπόν αδελφοί, ήμεθα χρεώστε όχι στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά σάρκα. Διότι αν ζείτε κατά την σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι ίδιοι του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα βουλίας δια να φοβήσετε πάλι, αλλά λάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι τα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομαι, για να γίνομαι και συμμετοχή της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συνεχώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθήσει μας. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Επειδή κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια των υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδη ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τη δουλεία της τωράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμε ότι πάσα εκτίση συστενάζει και συναγωνιέ έως του νύν. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και αυτή ήτινες έχουμε την απαρχή του πνεύματος και εμείς αυτοί στενάζουμε με αυτής περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν, ελπίς δε ή τις βλέπετε, δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει, τις δια τι και ελπίζει, εάν δε ελπίζομαι εκείνον το οποίο δεν βλέπουμε, δια της υπομονής περιμένουμε αυτό. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, ξεκινάει με μια πάρα πολύ ωραία φράση. Αδερφοί, δεν χρωστάμε στη σάρκα. Γιατί αν χρωστάγαμε στη σάρκα μας, τότε θα ζούσαμε για το σώμα αυτό. Με λίγα λόγια δηλαδή μας λέει ο Λόγος του Θεού, το σώμα μας αυτό, η ζωή μας η σαρκική, δεν μας έδωσε τίποτα. Με λίγα λόγια, στη ζωή μας αδελφοί μόνοι μας δεν κάναμε τίποτα. Γιατί αν τότε κάναμε κάτι μόνοι μας, τότε θα λέγαμε, ταξίζουμε όλα. Ταξίζω, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αξίζω να πάω στα μπουζούκια. Μου το χρωστάω. Δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Να μην πάει 2 ώρες στα μπουζούκια. Να πιούμε και ένα κρασάκι, ρε αδερφέ. Να πιούμε τα κρασιά μας, να πάμε τους μεζέδες μας, να το ρίξουμε έξω, να απολαύσουμε. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, εάν χρωστάγαμε στον εαυτό μας. Αλλά αδερφοί, δεν χρωστάμε στον εαυτό μας τίποτα. Γιατί αν χρωστάγαμε στον εαυτό μας, τότε θα ζούσαμε κατά σάρκα, και τότε μέλετε να αποθάνετε. Αν θες να ζήσεις για τη σάρκα σου, για τον εαυτό σου δηλαδή, για το χωμάτινο άνθρωπο, τότε το αποτέλεσμα της ζωής σου θα είναι θάνατος. Γιατί το μέλλον της σάρκας είναι να πεθάνει. Γι' αυτό λοιπόν τώρα αδελφοί ο Κύριος και λέει, αλλά τώρα μάθε, άνθρωπε του Θεού,
ότι δεν χρωστάς τον εαυτό σου τίποτα. Δεν απόκτησες μόνος σου τίποτα. Μα τι είναι αυτά που λες. 12 ώρες δουλεύω. Αν δεν δούλευα, πώς θα έτρωγα. Ο Κύριος σου έδωσε δουλειά. Για περίμενε να δεις ο αφεντικός να σου πει, Ντίνο, απολύεσαι. Σε ποιον χρωστάς τότε. Στον εαυτό σου. Στον Κύριο χρωστάς. Γιατί αν δεν είχες την υγεία σου, δεν θα δούλευες 12 ώρες. Αν εγώ δεν έβαζα στην καρδιά του αφεντικού σου να σε προσλάβει, δεν θα δούλευες 12 ώρες. Και θα ήσουν νηστικός κακομοίρη. Αλλά αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο μόνος στον οποίο χρωστάμε είναι ο Κύριος. Στον Κύριο χρωστάμε το ότι είμαστε εδώ σήμερα. Στον Κύριο χρωστάμε το ότι έχουμε τα αδέλφια μας. Στον Κύριο χρωστάμε το ότι υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού. Στον Κύριο χρωστάμε το ότι ζούμε, στον Κύριο χρωστάμε το ότι τρώμε, στον Κύριο χρωστάμε τα πάντα. Άρα λοιπόν αδελφοί, χρωστάμε στον Θεό να ζούμε γι' Αυτόν. Αν πιστεύεις ότι χρωστάς στη σάρκα σου, θα ζήσεις κατά σάρκα και θα πεθάνεις. Αν χρωστάς τα πάντα στον Κύριο, θα ζήσεις δια του Πνεύματος και θα ζήσεις και εις τον αιώνα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του ανθρώπου του Θεού και του ανθρώπου του σαρκικού. Ο Άβραμ είχε καταλάβει ότι ό,τι είχε ήταν του Κυρίου. Και γι' αυτό είχε τάξει τον εαυτό του στο Λόγο του Θεού. Ό,τι μου πει ο Θεός, αυτό θα κάνει. Τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω. Ο Λότ όμως δεν το είχε καταλάβει και ο Λότ ζούσε κατά σάρκα. Να έχω να τρώω. Ο Ιορδάνης έχει νερό. Α, τέλεια. Και πήγε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Το αποτέλεσμα έμελε να πεθάνει. Αν ο Θεός δεν τον λυπότανε χάρη του Αβραάμ, ο Λότ θα είχε πεθάνει. Μαζί με τους Σοδομίτες και μαζί με τους κατοίκους των Γομόρων, οι οποίοι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν άνθρωποι σκληροί και αμαρτωλοί. Αλλά χάρη του Αβραάμ, αδελφοί, ο Θεός έσωσε και τον Λότ. Γι' αυτό, αδελφοί, να προσέχουμε πάρα πολύ. Να προσέχουμε τις επιλογές μας. Τι διαλέγεις. Τι διαλέγεις. Πώς διαλέγεις και με ποια κριτήρια διάλεξες αυτό που διάλεξες. Μη διαλέξεις για την καλή ζωή. Βεβαίως, αν είσαι δούλος και μπορείς να γίνεις ελεύθερος, λέει ο Λόγος του Θεού, μεταχειρίζουν τούτο καλύτερα. Χρησιμοποιείς ό,τι έχεις προς το καλύτερο. Αλλά πάντοτε εν το όνομα του Κυρίου. Μην κάνεις τίποτα από μόνος σου. Τίποτα. Αδερφοί αγαπητοί, σήμερα ο Λόγος του Θεού θέλει να μας μάθει να ρωτάμε τον Κύριο για τα πάντα. Αλλά όταν πάρουμε απάντηση από τον Θεό, να κάνουμε το θέλημα του Θεού ακριβώς. Λέει ο Λόγος του Θεού στο 14 εδάφιο. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι η Θεού. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό λοιπόν γνώρισμα των παιδιών του Θεού. Η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Όσο και να λέω, είμαι παιδί του Θεού. Όσο και να λέω ότι είμαι παιδί του Θεού, εάν δεν διοικούμε από το Πνεύμα του Θεού, δεν είναι παιδί. Μπορεί να το λένε
6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ότι είναι παιδιά Θεού. Αλλά πραγματικά στα μάτια του Θεού, οι Υιοι Θεού είναι αυτοί που δικούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, να προσέχουμε πως λέμε ότι είμαστε παιδιά Θεού. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά Σου. Και η ερώτηση είναι, σε διοικεί το Πνεύμα του Θεού? Γιατί αν δεν σε διοικεί το Πνεύμα του Θεού, τότε δεν είσαι παιδί Θεού. Μα εγώ λέω τον εαυτό μου ότι είμαι. Ναι, αλλά ο Θεός δεν σε βλέπει σαν παιδί Του. Γιατί για να σε δει ο Θεός πραγματικά σαν παιδί Του, τότε πρέπει να εκτελείς τους λόγους του Πνεύματος του Αγίου. Πολλοί θέλουν να ονομάζονται παιδιά Θεού. Αλλά αδερφοί, να πιστέψουν στο Λόγο του Θεού. Λίγοι είναι παιδιά Θεού. Παιδί Θεού δεν είναι αυτός που ονομάζεται παιδί Θεού. Κάποτε στην Ελλάδα είχαμε τις ταυτότητες και πηγαίναμε στην αστυνομία και μας έλεγε ο αστυνομικός, έβλεπε το τηλεξιακική πράξη γέννησης, «Α, πράγματι, είσαι ο Κωνσταντίνος Κοροβέσης του Γεωργίου» και το έγραφε στην ταυτότητα. Υπήρχε λοιπόν και ένα πεδίο που έλεγε «Επάγγελμα» και ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε. «Τι είσαι εσύ, τι δουλειά κάνεις?» «Ελεύθερος επαγγελματίας». Μάλιστα, ελεύθερος επαγγελματίας. Και δεν ήταν. Πήγαινε ο άλλος και έλεγε «Τι είσαι εσύ, δικηγόρος». Δικηγόρος. Έγραφε αστυνομικός δικηγόρος. Και ό,τι έλεγε ο καθένας, αυτό έλεγε και η ταυτότητα. Αλλά για πηγαίνει να ρωτήσεις αυτόν που είπε δικηγόρος μια συμβουλή να δούμε τι θα σου πει. Για πήγαινε να δεις τη ζωή αυτού που έλεγε γιατρός. Θα εμπιστευτείς τον εαυτό σου σε έναν άνθρωπο που λέει ότι είναι γιατρός? Το ίδιο πράγμα ισχύει και με τα παιδιά του Θεού. Μην εμπιστεύεσαι αυτόν που λέει «Κι εγώ είμαι παιδί Θεού». Να εμπιστευθείς αυτόν που διοικείται από το Πνεύμα του Θεού. Και πώς θα καταλάβω αν κάποιος διοικείται από το Πνεύμα του Θεού? Θα το καταλάβεις από αυτό που θα σου πει. Αν αυτό που σου πει ταιριάξει με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα που κατοικεί μέσα σου, τότε αυτός είναι παιδί Θεού. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, επάνω στον κόσμο, επάνω στον πλανήτη μας αυτόν, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες. Υπάρχουν πάρα πολλές διδασκαλίες. Υπάρχει διδασκαλία του Prosperity Gospel, το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Ξέρετε τι διδάσκει? Δώσε στο Θεό, δώσε στην Εκκλησία και θα απολαύσεις εκατομμύρια. Όμως αυτό δεν ταιριάζει με το Ευαγγέλιο, γιατί λέει στο 18 εδάφιο, «Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλους αναποκαλυφθήσει μας». Άρα τι λέει? Ναι μεν δώσε για το έργο του Θεού, αλλά μην περιμένεις να απολαύσεις εκατομμύρια. «Τον ηλαρών δω ότι αγαπά ο Θεός». Ο Κύριος λέει ότι αυτός που σπέρνει θα θερήσει, αλλά όμως, αδερφοί αγαπητοί, η ζωή του χριστιανού έχει παθήματα, που σημαίνει ότι η ζωή του χριστιανού θα έχει δυσκολίες. Μπορεί ο Θεός να επιτρέψει να έχεις πλούτο. Δεν σημαίνει ότι όμως δεν θα περάσει από δυσκολία. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στην εκκλησία και όταν έχουν πρώτες δυσκολίες, τα παρατάνε και φεύγουν. Και λένε, «Α,
Δεν ήταν αυτή η εκκλησία του Χριστού. Γιατί κοίταξε τι έπαθα μόλις πίστεψα. Πίστεψα στον Κύριο και αρρώστησα. Πίστεψα στον Κύριο και τράκαρα το αυτοκίνητό μου. Πίστεψα στον Κύριο και τσακώθηκα με τους γονείς μου. Πίστεψα στον Κύριο και τσακώθηκα με τον γειτονά μου. Έχασα τη δουλειά μου. Ο Αβραάμ θα μπορούσε να πει: άκουσα τη φωνή του Θεού και είμαι συνέλημο. Εκεί θα σε ευλογήσει ο Θεός. Και ο Κύριος λέει: η πρώτη ευθύ του ανθρώπου είναι η οικιακή του, η συγγενή σου. Οι άνθρωποι του σπιτιού του είναι οι πρώτοι του εχθροί. Το λέει αυτό ο Κύριος, αδελφοί. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στην οδηγία του Θεού και θα απολαύσουμε ζωή αιώνια. Ακούμε τη φωνή του Θεού και ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα εκτελέσει το λόγο του και θα το κάνει, αδελφοί. Και μάλιστα λέει ο λόγος του Θεού: διότι με την ελπίδα εσώθημε. Τι ωραία! Σωθήκαμε γιατί ελπίσαμε ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει. Όταν πιστέψαμε στον Χριστό, δεν βλέπαμε κάτι μπροστά μας. Ακούγαμε όμως και πιστέψαμε. Και αυτός που πιστεύει στη φωνή του Θεού, αυτός, αδελφοί, απολαμβάνει και τη δικαιοσύνη του Θεού. Όπως είπαμε και θα το ξαναπούμε. Επίστευσε ο Αβραάμ και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Εάν δεν ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, δια της υπομονής περιμένουμε αυτόν. Αν λοιπόν ο Θεός σου έχει δώσει υποσχέσεις, εάν ο Θεός του έχει μιλήσει, τότε σου λέγει ο Κύριος: έλπιζε σε αυτό που σου είπε ο Θεός και περίμενε να απολαύσεις την υπόσχεση του Θεού. Το πρόβλημα ξέρετε που υπάρχει. Εάν από το Θεό δεν έχεις καμία υπόσχεση, που σημαίνει ότι δεν είσαι στην εκζήτηση της φωνής του Θεού. Γιατί αυτός που εκζητάει πάντοτε λαμβάνει. Αυτός που δεν εκζητάει, που δεν λαμβάνει, δύο πράγματα υπάρχουν. Αν δεν έχεις πάρει από τον Θεό, υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτο, ότι δεν ζητάς, και δεύτερον, ότι δεν ζητάς κατά το θέλημα του Θεού. Να το ξαναπώ. Εάν δεν λαμβάνεις, εάν δεν παίρνεις δηλαδή από το Θεό, φωνή Κυρίου, δύο πράγματα υπάρχουν. Πρώτον, ή ότι δεν εξητάς, ή ότι δεν εξητάς κατά το θέλημα του Θεού. Διότι όποιος εξητά κατά το θέλημα του Θεού, ο Κύριος του δίνει. Λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι πάρα πολύ όμορφος ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Λέει, ζητείτε και δεν λαμβάνετε, δηλαδή ζητείτε και δεν παίρνετε, γιατί κακώς ζητείτε. Για να δαπανίσετε στην απόλαυσή σας. Βεβαίως απόλαυση μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν είναι μόνο οι υλικές απολαύσεις. Απόλαυση μπορεί να σκέφτομαι για τον εαυτό μου ότι είναι να βάζω το χέρι μου και να θεραπεύεται ο κόσμος. Φοβερό πράγμα. Ωραίο πράγμα. Ευλογημένο πράγμα. Αλλά δεν κάνει για μένα. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό για μένα. Άρα όταν το καταλάβω, ξεκινάω να ζητάω κάτι άλλο. Κύριε, μήπως θέλεις να ζητήσω κάτι άλλο. Και ακόμα καλύτερα. Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε ό,τι θέλεις στη ζωή. Να μην ζητάω εγώ. Ξέρετε αδερφοί, πολλές φορές ζητάμε από τον Θεό τα πράγματα που μας αρέσουν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον Θεό να τον περιορίζουμε. Γιατί όταν του λες του Κύριου, Κύριε σε παρακαλώ, δώσε μου, τι να πω, χάρισμα,
της πίστεως. Κύριε, χάρισμα πίστεως, χάρισμα πίστεως. Και βάζω τον Θεό σε αυτό που θέλω εγώ. Και του ζητάω μόνο αυτό. Ενώ ο Θεός θέλει κάτι άλλο να μου δώσει. Θέλει να μου δώσει ο Θεός, παραδείγματος χάρη, χάρισμα θεραπείων. Και ενώ εγώ ζητάω χάρισμα πίστης, ο Θεός θέλει να μου δώσει χάρισμα θεραπείας και δεν μου δίνει. Γιατί εμποδίζω τον Θεό να με ευλογήσει. Άρα λοιπόν σήμερα, αδελφοί, να αλλάξουμε την προσευχή μας. Άλλαξε, αδερφέ μου και αδερφή μου, και ντύνω την προσευχή σου. Και πήγαινε στον Κύριο και πες, Κύριε, δώσε μου αυτό που χρειάζομαι. Ό,τι και αν είναι αυτό. Δώσε μου αυτό που χρειάζομαι. Δώσε μου ό,τι νομίζεις ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω και ο Θεός θα σου δώσει αυτό που πρέπει. Στον Αβραάμ έδωσε αυτό που έπρεπε. Γιατί αυτό που πρέπει να πάρεις από τον Θεό, αυτό είναι και η ευλογία του Θεού για σένα. Η ευλογία του Αβραάμ, ξέρετε ποια ήτανε? Να σηκωθεί και να φύγει από τη γη Χαράν. Και τι του είπε ο Θεός? Επειδή άκουσε ο Αβραάμ στη φωνή του Θεού, τι του είπε? Τώρα που έφυγες, εγώ θα σε κάνω έθνος μέγα. Θα σε ευλογήσω. Θα μεγαλύνω το όνομά σου. Και θα είσαι σε ευλογία όπου κι αν πας. Θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν. Θα καταραστώ αυτούς που σε καταρούνται. Και από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, μη ζητάς από τον Κύριο αυτό που θέλεις εσύ. Ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει κατά το θέλημά Του. Μα δεν ζητάω άσχημα πράγματα. Μη γέννητο. Αλλά εμείς οι άνθρωποι, αδελφοί, δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε. Δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν μας έδωσε ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο που ξέρει τι να προσευχηθεί. Ξέρει το Πνεύμα το Άγιο τι χρειάζεσαι. Το μόνο που ζητάει από σένα ο Κύριος, αδελφέ μου και αδελφή μου, είναι να εμπιστευτούμε το Πνεύμα το Άγιο. Όποιος εμπιστευτεί το Πνεύμα το Άγιο θα απολαύσει τις ευλογίες του ουρανού. Και να σας πω και κάτι, θα τις απολαμβάνει από εδώ, από τη γη. Μα εγώ εμπιστεύτηκα τον Κύριο και να μου βρέθηκα σε δυσκολία. Και ο Αβραάμ θα μπορούσε να πει, εγώ εμπιστεύτηκα τον Κύριο, πήγα στη Χαράν και αντί να απολαύσω ευλογία από τον ουρανό, πείνα. Αντί να πάω στη γη που με έστειλε ο Θεός, που βρέθηκα, στην Αίγυπτο. Και εμπιστεύτηκα τον Θεό και αντί να απολαύσω τη γη του Ιορδάνου, την απόλαυσε ο Λότ. Και εγώ στην έρημο. Εκεί θα σε ευλογήσει ο Θεός. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Και αυτός που θα εμπιστευτεί τον Κύριο θα απολαύσει ζωή αιώνια. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί μας μαθαίνει τους τρόπους της ευλογίας. Αλληλούια.